Μετά τον περιβόητο συνωστισμό στο λιμάνι της Σμύρνης, αντί για σφαγιασμό του ελληνικού πληθυσμού κατά τη μικρασιατική καταστροφή που επιχείρησε να γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας, η Μαρία Ρεπούση τάραξε και πάλι τα νερά. Σε email που αντάλλαξε με συναδέλφους της ιστορικούς και αποκάλυψε το real.gr, η κυρία Ρεπούση τους καλεί να εμποδίσουν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο Ρουπακιώτη, το οποίο προβλέπει ποινικές κυρώσεις για όσους αρνούνται να αναγνωρίσουν γενοκτονίες και εγκλήματα πολέμου. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση, πολύ περισσότερο αν κυριαρχήσει η εκδοχή που θέλει η Νέα Δημοκρατία, που σύμφωνα με πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή ενσωματώνει ως γενοκτονία ότι η Ελληνική Βουλή έχει ψηφίσει ως γενοκτονία, δηλαδή και γενοκτονία Ποντίων και γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το email της κυρίας Ρεπούση, που πολιτικά και επικοινωνιακά πριώνησε την παρουσία Κουβέλη στη σύσκεψη των τριών αρχηγών, προκάλεσε σάλλο αντιδράσεων στους κόλπους της Δημοκρατικής Αριστεράς. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, παρά την αναδίπλωση της κυρίας Ρεπούση, ο Φώτης Κουβέλης ήταν αιχμηρός απέναντί της. Στηρίζω απόλυτα το νομοσχέδιο. Ήταν απλά μια συζήτηση ιστορικών. Είσαι όμως και βουλευτής. Χθες έδινα μία μάχη. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι δουλειά πολιτικών να μπαίνουν σε αυτά τα μονοπάτια. Καλό είναι να αφήνουμε άλλους ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι ότι υπάρχει, όπως τον έχω ακούσει να την εκφράζει στις δημόσιες τοποθετήσεις, είναι ότι υπήρχε γενοκτονία. Επισήμως, η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί λήξαν το θέμα Ρεπούση. Στελέχη του κόμματος όμως είναι σφόδρα δυσαρεστημένα που οι αιρετικές απόψεις της επισκιάζουν τις θέσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς.